Τι είναι το aerial dance, είμαι πάρα πολύ περίεργη, γιατί είναι μία μορφή. Νίκη μου, καλημέρα. Χορός, γυμναστική καλημέρα. Και διασκέδαση ταυτόχρονα. Είναι όλα αυτά που είπε Σταματίνα. Καλημέρα, παιδιά κιόλα. Έχω δίπλα μου την Κατερίνα τη Σολδάλτου, που είναι χορογράφος και καθηγήτρια ενέργου χορού. Να σα πω μόνο ότι όταν ήρθα εδώ το πρωί και ξεκίνησα να δοκιμάσω να κάνω αυτό το χορό, η Κατερίνα με προειδοποίησε να βγάλω το ρολόι μου και να πιάσω τα μαλλιά μου. Καταλαβαίνω ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που βλέπετε. Αλλά α μάθουμε πρώτα λίγα πράγματα για τον ενέργειο χορό. Βεβαίως. Κατερίνα, πες μας... Καλημέρα, Κατερίνα, καλώς ήρθες. Καλημέρα, καλώς σας δεχτήκαμε στο Air Lover After. Τι κάνετε? Εσύ είναι να έρθει να τραγουδήσεις με την Τζολάκη. Είσαι έτοιμη. Γιατί... να έρθω εγώ να χορέψω μαζί σου, Κατερινάκη. Ό,τι θέλετε, εδώ είναι ανοιχτά, σας περιμένουμε. Είμαστε στο μαγικό χώρο του κλειστού κολυμβητηρίου, το ΆΚΑ. Τι κάνετε ακριβώς εκεί, τι είναι το aerial dance για κάποιον που δεν γνωρίζει? Ωραία, είναι ένα αέριος χορός, είναι ο χορός στον αέρα. Ξεκίνησε να πούμε ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει έρθει αυτή η μορφή χορού και ότι έχει ξεκινήσει από την Αμερική. Να ξεκινήσουμε με τις βασικές πληροφορίες. Κάτσε, Μικάκη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί εγώ το βλέπω που το κάνουν και πολλές φίλες μου και ξαφνικά το έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για έναν άνθρωπο, χωρίς τη σωστή καθοδήγηση από έναν δάσκαλο, ας πούμε, να ξεκινήσει και να πειραματιστεί να το κάνει λίγο μόνος του? Είναι λίγο ακροβατικό. Μόνος του να το κάνει. Καλό θα είναι πρώτα να αποκτήσει κάποιες βάσεις με κάποιον εκπαιδευτή και μετά σίγουρα θα μπορούσε να το δοκιμάζει και μόνος του, σε χαμηλό ύψος. Δεν είναι ανάγκη να φτάνουμε πάνω από 2 μέτρα στην αρχή ή 1 μέτρο. Όταν λέτε μόνος μέτρο. Στην κουρτίνα του καθιστικού, πού ακριβώς? Βεβαίως, βεβαίως. Νομίζω εκεί είναι μια καλή λύση να γκρεμίσεις και όλο το σπίτι. Ή από τον πολύ έλαιο. Λάγε κάνουμε, μην το δοκιμάζετε. Επειδή εμείς βλέπουμε πολύ εντυπωσιακά πλάνα, θέλω να μου εξηγήσετε σε τι ύψος βρίσκονται οι κοπέλες, τι ακριβώς κάνουν, ποια τμήματα του κορμιού μας γυμνάζονται και πόσο δύσκολο είναι να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Εγώ είδα τη Νίκη από την πρώτη στιγμή. Ναι, το κοριτσάκι. Τρομοκρατήθηκα στην αρχή, αλλά θα σας τα πει η Κατερίνα πώς έγινε. Έχει ταλέντο η Νίκη και έχει πολύ καλή διάθεση και με εμπιστεύτηκε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα κορίτσια είναι στα 7 και στα 11 μέτρα. Γυμνάζεις φυσικά όλο το σώμα, αλλά το σημαντικό είναι ότι γυμνάζεις το σώμα σου και γυμνάζεσαι και εσωτερικά. Είναι και ψυχολογικό όλο το θέμα εδώ πέρα. Δεν είναι απλά γυμνάζω το σώμα μου, γυμνάζω και την ψυχή μου. Όλες οι ηλικίες μπορούν να έρθουν. Από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει κάποιος να ασχολείται με τον ενέργειο χορό? Μπορούν να ξεκινήσουν από τα 5 και πάμε μέχρι ό,τι ηλικία θέλουμε. Φτάνει να το θέλουμε. Ποιος σε δένει σε αυτό που βλέπουμε το ύφασμα, ο δάσκαλος ή μαθαίνεις και μόνος σου σιγά-σιγά? Συγγνώμη, δεν καταλάβω. Λέω, πώς δεν δένεται κάποιος με αυτό το ύφασμα και κάνει το χορό, ο δάσκαλος σε δένει ή το μαθαίνει σιγά σιγά και μόνος σου? Να δένεις από πάνω ή να δένεσαι και να τυλίγεσαι? Έχω δει διάφορα που τυλίγουν το πόδι. Εσάς σας βλέπω τώρα με τυλιγμένη τη μέση σε αυτά που κάνατε πριν. Βλέπω ότι γενικά. Εμένα βλέπετε με τυλιγμένη μέση. Είναι τα πλάνα που σου τα πλάνα, τα πλάνα. Ωραία, βλέπουμε. Ναι, ναι. Στην αρχή είναι αυτό που σας είπα. Καλό είναι να ξεκινήσεις με έναν εκπαιδευτή, ο οποίος γνωρίζει, σου δείχνει τους τρόπους και τις τεχνικές. Και μετά ο στόχος, ειδικά εδώ πέρα στο Aerial Lover After, είναι να μπορέσει ο καθένας μόνος του να αρχίζει να βάζει το προσωπικό του στοιχείο. Να βρίσκει κινήσεις, να βγάζει ροή στις χορογραφίες. Υπάρχει κάποια ομάδα ανθρώπων, sorry κολλές φρενικάκι μου, που δεν ενδείκνυται να ασχοληθεί με αυτό το συγκεκριμένο είδος χορού? Κατ' εμέ όχι. Και έχω δουλέψει με πολλές διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Έχει κάποιο τραυματισμό, εννοεί? Ναι, πάντα αυτό έρχομαι εγώ σε επαφή με κάποιο φυσιοθεραπευτή ή κάποιο γιατρό, αν υπάρχει κάποιος έντονος τραυματισμός. Αλλά γενικά οι τραυματισμοί που γίνονται στο έδαφος δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που γίνεται εδώ. Βοηθάνε. Αν κάποιος έχει μερικά παραπάνω κιλά και δεν είναι ιδιαίτερα ευλίγιστος, μπορεί να συμμετέχει? Βεβαίως και μπορεί. Θα τα χάσει εδώ καταρχήν. Τέλεια. Θέλετε να δείτε τα κορίτσια σε πιο μικρή ηλικία που είναι, να ρωτήσουμε πώς ξεκίνησαν, πόσο καιρό ασχολούνται. Λοιπόν, πάμε λίγο πιο χορευτικά εδώ πίσω στα κορίτσια μας. Εδώ έχω τη Μαριάννα. Αγάπες μου, καλημέρα. Γεια σου Μαριάννα. Γεια σας. Πες μας πόσο καιρό εσύ ασχολείσαι με το χορό? Μισό χρόνο. Σου φαίνεται εύκολο? Ναι. Και πόσες φορές τη βδομάδα έρχεσαι? Μία. Για να δούμε κινεφέλη εδώ πέρα. Γεια σου, Νεφέλη. Γεια. Εσύ τι κάνεις εδώ? Ένα αέριο χορό. Σ' αρέσει? Ναι. Και πόσο καιρό έρχεσαι εδώ? Έναν χρόνο. Έχεις πέσει καμιά φορά κάτω? Όχι. Ποτέ? Ποτέ. Αγάπη. Δεν έχεις πέσει ποτέ.
Λοιπόν, για κάποιον που έχει μια μικρή ψοφοβία, υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό σας εξήγησα πριν, ξεκινάμε σιγά σιγά και ανεβαίνουμε σε ύψος. Όλα εδώ πέρα πάνε αργά, σιγά Τέλεια. Και σταθερά. Παίρνουμε το χρόνο μας. Λοιπόν, και επειδή να... ο νεαρίος χορός βοηθάει πάρα πολύ στην αντιγύρανση, θα σας δείξουμε και το κλείσιμο, την άσκηση της αντιγύρανσης. Τέλεια, αυτό και έτσι να πάμε σε διαφημίσεις. Ωραία, λοιπόν, θα έρθουμε σε αυτό εδώ το σκηνή, θα αφήσω την επιστροφή μου και το μικρόφωνο. Απλά, Νίκη, δείξτε το λίγο γρήγορα. Ναι, ναι, γρήγορα, γρήγορα. Αντιγύρανση στον αέρα. Έγινε, έγινε. Άκου τώρα, αντιγύρανση. Ξέρεις γιατί στο λέει την αντιγύρανση. Λογικά πρέπει να πέφτεις με το κεφάλι κάτω. Και βοηθάει τους μύες να είναι τεντωμένοι στο... Και τον εγκέφαλο να αιματώνεται. Γι' αυτό και στη γιόγκα μένεις πάρα πολλές ώρες σε κατακόρυφο. Τις ακούμε, όχι. Ναι, η Νίκη που το κάνει μόνη. Η Νίκη. Α, τα πόδια στο κεφάλι. Άκου τώρα που διπλώνεις ακόμα. Τώρα φέρε το ένα πόδι. Είναι στο κεφάλι κάτω για να οξυγονώνει το εγκέφαλος, να αιματώνεται. Καλέ, πολύ ωραία άσκηση είναι αυτή. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν μας ακούνε τα κορίτσια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Μια πολύ ωραία... Γεια σας. Ρε παιδί μου,